Αιματοχυσία δίχως τέλος στους δρόμους της Κρήτης, με έναν 29χρονο από τη Βουλγαρία να παρασύρεται από γιο ταχύ και να αφήνει την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 4 αξιμερώματα στο κεντρικό δρόμο του Τυμπακίου, με τους πολίτες να δηλώνουν συγκλονισμένοι από το τραγικό περιστατικό. Μόνο το χτύπο ακούσαμε. Βγήκα έξω και ήταν σκοτωμένο το παιδί, πεταμένο τώρα 30 μέτρα, 50 μέτρα, δεν ξέρω πόσα μέτρα ήταν, μέσα στα αίματα. Τα παπούτσα τώρα εδώ έξω από το προπατζίδικο. Και το παιδί έβγαινε από τον μπαρ, έτσι. Ναι, και πήγε να πάρει τα μάξια από απέναντι που το είχε παρκάρει και εκείνη την ώρα περνούσε το άλλο παιδί. Αυτά είναι δυσάρεστα γεγονότα. Κάτι στις 4 η ώρα ήταν τώρα, όταν ήρθα εγώ είχαν γίνει όλα. Είσαστε ανοιχτά. 5 ώρα ήξα εγώ, αλλά ήταν ακόμη τα μάξια εδώ, ήταν τα συντρίμια. Πρόκειται για τον 29χρονο, ο οποίος ήταν γνωστός ως Σταύρος στις Μοίρες, όπου ζούσε αρκετά χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός είχε βγει από μπαρ της περιοχής όπου διασκέδαζε και τη στιγμή που διέσχιζε τον δρόμο για να μεταβεί στο όχημά του, συνέβη το κακό, με τον οδηγό άγνωστο πώς να τον παρασύρει θανάσιμα αρκετά μέτρα από το αρχικό σημείο. Είδαμε ότι ο κόσμος λέει πήγαινε εκεί γρήγορα να δει τι έχει γίνει. Ο άνθρωπος είχε πεθάνει. Ο κεντρικός είναι πολύ επικίνδυνος, γιατί άμα μεθύσεις και τρέχεις εδώ γίνεται το ατύχημα εύκολα. Και λίγο πιο κάτω στο Δέλτα, όπως το ονομάζουμε εμείς, έχουν γίνει και πολλά ατυχήματα και ακαραία. Σαν να συμβάνει κακό για όλους. Κατάλαβατε. Είναι πολύ κακό αυτό το πράγμα. Τώρα, εντάξει, είμαστε λίγο νεαροί και πίνουμε κιόλας. Η κακιούρα πάντα υπάρχει. Λέμε εμείς εδώ, κατάλαβες, κακιούρα πάντα υπάρχει. Εκεί υπάρχει, λέω κοντρα κάρανε. Μέσα στον ύπνο μου τώρα, αν το ακούσω. Βγήκατε λοιπόν από το σπίτι σας και τι είδατε? Τίποτα, μόνο είδα το κοπέτσι τον εκεί πέρα. Τραγική ηρωνία, ο οδηγός του γιο ταχύ πήγε να παραλάβει τον αδελφό του από μπαρ της περιοχής για να μην οδηγήσει υπό την επηρία αλκοόλ, όπως αναφέρουν πληροφορίες. Ο 32χρονος οδηγός συνελήφθη με τις συνθήκες κατά από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα να διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές. Αυτά συμβαίνουν. Δυστυχώς. Ήταν εκεί πέρα, λέει, πέρασε να. Κόραβε και στον δρόμο που στο λέει ο Κωστής. Ναι. Και πέρασε το αυτοκίνητο, λέει, και τον εντράκαρε. Αυτό άκουσα. Είναι Σάββατο βράδυ, είναι. Και υπάρχει λίγο πολύ, ας πούμε, αυτός ο κίνδυνος. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό, δεν υπάρχει η κατάλληλη αστυνόμευση. Την ίδια ώρα η λίστα του θανάτου στους δρόμους της Κρήτης μεγαλώνει. Από τις αρχές του έτους μέχρι σήμερα, 44 άτομα έχασαν τη ζωή τους, με τον νομό Ηρακλείου να κατέχει θλιβερή πρωτιά με 26 θύματα.